Θέλω λίγο να μιλήσουμε για το όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει στην Αθήνα και νομίζω ότι έχει πλήξει ολόκληρη την Ελλάδα, όχι μόνο τον νομό Αττικής. Πολύ δύσκολο. Ναι, πολύ δύσκολο. Εντάξει, είναι Ελλάδα. Παντού είναι Ελλάδα. Που σημαίνει ότι δεν είναι νομός Αττικής, όπως ήταν παλιότερα, θα μπορούσαμε να πούμε παλιότερα. Παλιότερα, πρόσφατα και μελλοντικά. Η Μακεδονία δεν αγγίζει μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά αγγίζει και πάλι όλη την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ό,τι είναι εντός των ορίων αγγίζει τους πάντες. Ειδικά αυτό το τραγικό γεγονός των τελευταίων ημερών. Θέλετε λίγο να μου πείτε τις δικές σας ενέργειες, τις οποίες έχετε κάνει, φαντάζομαι, μαζί με τον κύριο Τζιτζι Κώστα ως περιφερειάρχης και αντιπεριφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας? Δεν θα μπορούσε να είμαστε αναμέτωχοι, γιατί αν και μην ξεχνάμε ότι το όνομα της παράταξης είναι αλληλεγγύη, και έτσι να μην ήταν πάλι θα υπήρχε η αλληλεγγύη, αλλά ήδη τις τρεις ημέρες από σήμερα μέχρι αύριο μεθαύριο θα είναι ανοιχτός ο κινηματογράφος Αλέξανδρος για την συλλογή τροφίμων, και να σκεφτόμαστε ότι η συλλογή τροφίμων ή ειδών πρώτης ανάγκης, που σημαίνει μπορεί ακόμη και σταγιονάρικες και ρούχα και σαμπουάν, θα μου πείτε υπάρχει νερό, προφανώς θα βρεθεί νερό, αλλά ακόμη και για τα φαγητά, μην ξεχνάμε, αυτά που μαζεύουμε δεν είναι αυτά που μπορεί να μαγειρευτούν, γιατί ωστόσο να φτάσει ο κόσμος να μπορεί και πάλι να μαγειρέψει στις εστίες τους, θα περάσει καιρός. Άρα κονσέρβες που μπορούν να διατηρηθούν και να μεταφερθούν στον κινηματογράφο Αλέξανδρο, και αύριο οργανώνεται και η αιμοδοσία, γιατί γνωρίζουμε ότι και αυτό θα χρειαστεί. Υπάρχουν άνθρωποι που νοσηλεύονται και που μπορεί να χρειαστεί αίμα στα κτίρια της καινούργιας περιφέρειας την 26 Οκτώβρη. Από το πρωί, από τις 10 μέχρι και τις 1, θα γίνει μία συμπληρωματική και επιπλέον αιμοδοσία για την ενίσχυση των ανθρώπων που μπορεί να πάσχουν και που μπορεί να χρειαστούν και αίμα. Ξέρω ότι όλοι έφυγαν ακόμη και εθελοντές δικοί μας. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτησή μου. Ναι, για την ενίσχυση της προσπάθειας ανέβρεσης των αγνοωμένων. Έχουν φύγει εθελοντές από εμάς εδώ, έχουν πάει εκεί, και ευελπιστώ ότι τουλάχιστον θα υπάρχει ένα συντονιστικό όργανο, όπως και εμείς έχουμε μάθει εδώ να έχουμε, για να μπορεί να τους κατευθύνει έτσι ώστε να ενισχυθούν οι προσπάθειες όλων. Κυρία Πατουλίδου, εσείς έχετε σκεφτεί να κατέβετε στον τόπο αυτό, να κατέβετε στην Αθήνα να βοηθήσετε από κοντά? Νομίζω ότι να κατέβω, να κάνω τι ακριβώς, ναι. Γιατί υπάρχει και ένας τόπος που βρίσκεται εδώ, ναι. Ούτως ή άλλως και από μακριά μπορείς να βοηθήσεις, όπως είναι με τη συλλογή των ειδών πρώτης ανάγκης και τροφίμων, που αυτό θα είναι πολύ πιο χρήσιμο από την δική μου φυσική παρουσία εκεί ή του οποιοδήποτε άλλου που ηγείται ενός φορέα αυτοδιοίκησης ή διοίκησης. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί δήμαρχοι, περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες που μπορούν με ένα τηλέφωνο να ζητήσουν ή να δηλώσουν την ανάγκη για να μπορέσουμε όλοι οι άλλοι να τρέξουμε να τους καλύψουμε. Θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, έχετε μιλήσει με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη? Τον δικό μας εδώ, ναι, για ποιο λόγο να μιλούσα? Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Δεν θα έπρεπε να γίνει κάποια εμφάνιση, δεν ξέρω, λίγο κάτι. Όχι, δεν νομίζω ότι απαιτείται η εμφάνιση απλά και μόνο για επικοινωνιακή τέρψη ή προσωπική προβολή. Δεν χρειάζεται, νομίζω, σε αυτές τις στιγμές, και αν κλήθηκα και εμφανίστηκα ή έδωσα κάποιες απαντήσεις και κάποιες εξηγήσεις, είναι στην προσπάθεια να διευκρινίσω τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συντηρητικό όργανο. Γιατί όταν ακούμε αρκετούς να λένε «μα δεν έχει γίνει τίποτα», αυτή την απαξίωση θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν μιλάμε για τέτοια τραγικά γεγονότα, φαινόμενα, καταστάσεις. Ποιος έχει τον πρώτο λόγο, τι έπρεπε να είχε γίνει, τι έγινε, πώς μπορεί να δρομολογηθεί? Μόνο με αυτό το σκεπτικό του τι έχουμε κάνει εμείς εδώ, συντονιστικό όργανο που λειτουργεί η περιφέρεια με την πολιτική προστασία, με την ΕΜΑΚ, με την πυροσβεστική, με το λιμενικό, με την αποκεντρωμένη, με όλους, εθελοντές, δημάρχους, αντιδημάρχους, με όλους, με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο ένας να βοηθήσει επικουρικά τον άλλο. Που κάτι τέτοιο λογικά, λέω εγώ, λογικά θα πρέπει να έχει γίνει και στην Αθήνα. Γιατί ακούω «δεν μας συντονίζει κανείς». Αυτό δεν μπορώ να ξέρω με ποιον τρόπο έχει γίνει η διαχείριση ή να μην φτάνει στα αυτιά των περισσότερων τα απαντήματα σε ορισμένα ερωτηματικά. Πού πάω? Να. Το παραδείγμα του χάρη, πού πάω?
Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συγκινητικό το γεγονός ότι όλη η Θεσσαλονίκη και γενικά όλοι οι άνθρωποι προσπαθούν να συμβάλλουν με το δικό τους τρόπο. Και εγώ αυτό το πράγμα το οποίο βιώνω, δηλαδή τις τελευταίες 2 μέρες εδώ στη Θεσσαλονίκη που είμαστε, είναι πραγματικά αξιοσημείωτο, κυρία Πατουλίδου. Εκείνο που θα ήθελα ειλικρινά να τονίσω, επειδή τον τελευταίο καιρό έτσι συγχορδία το ακούγαμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι η Θεσσαλονίκη του Μεσαίωνα και της... και του παρασκηνίου και του παρακράτους, μια πόλη που είναι τόσο ανοιχτή, παίρνω τα λόγια τα δικά σας, ότι είναι συγκινητικό η Θεσσαλονίκη που τρέχει, συντρέχει, εκεί που έχουν ανάγκη και όχι μόνο η Θεσσαλονίκη, νομίζω πανελλαδικά, αλλά μαζί με αυτούς και η Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη του παρακράτους προφανώς δεν θα είχε βγει έτσι σε πρώτη γραμμή για να βοηθήσει. Άρα και εκεί ας είμαστε λίγο προσεκτικοί με τους χαρακτηρισμούς για αυτή την πόλη των χιλιάδων, 2,5 και πλέον χιλιάδων χρόνων ιστορίας. Mm-hmm. Και κλείνοντας, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε πάρα πολλές υποχρεώσεις και εσείς τρέχετε, θέλετε λίγο να πείτε έτσι κάτι σε αυτούς τους ανθρώπους που ίσως μας ακούν και από την Αθήνα, να δώσετε λίγο το δικό σας στίγμα. Δεν ξέρω αν υπάρχουν λόγια παρηγοριάς όταν έχεις χάσει... Μπορεί και το όλο της οικογένειας και να έχεις μείνει μόνος και ειδικά να έχεις χάσει παιδί. Δεν ξέρω ποια λόγια μπορούν να παρηγορήσουν μια ψυχή που αυτή τη στιγμή αιμορραγεί, δεν κλαίει απλά, αιμορραγεί. Ή το κουράγιο που πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να ψάχνει στα αποκαίδια να βρει ζωντανό οργανισμό και αυτός ο ζωντανός οργανισμός να είναι το τέρι του. Mm-hmm. Ειλικρινά... μακάρι να αντέξουμε όλοι, να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους που από τους αγνοωμένους ευελπιστώντας να βρουν ζωντανούς, εάν δεν υπάρξουν ζωντανοί, να μπορούμε να τους στηρίξουμε για το υπόλοιπο της ζωής τους. Καλό κουράγιο να έχουμε όλοι. Αρένα 89,4.